Halo, Dokanato di Doris, misal. Του βάλα και τα smokes που όταν ενεργοποιήσει οι μηχανές, τέλος πάντων. Με το βύθισμα, δεν μπορούσα να το σηκώσω. Έχει κάνει πολύ. Ήθελε λίγο να το σηκώσω, αλλά δεν το έχει κάνει τέρμα να είναι. Δηλαδή, στις ρυθμίσεις που πήγα να το φτιάξω είναι 0,10, δεν πάει άλλο. Να το σήκωνα κι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία, μας καλά. Ωραία. Εγώ φύγω πρώτος. Ναι. Αργό. Ναι. Σε λέω, βγες. Ναι, τώρα αυτό κάνω. Αυτό θα κάνει όλα safe, οπότε χρειάζεται να βάλω τα καράβια. Τι?
Όχι, λέω, νομίζω ότι είπες τίποτα. Αυτός ο WLP, Άγγελος, παίζεις λίγο Fortnite. Το Fortnite είναι για παιδιά. Πόσες φορές θα το πούμε. Σε ποιο λιμάνι είστε, στο Καρλόβας.
Δεν με νοιάζει ρε Άγγελε τι, ποιος παίζει Fortnite. Εδώ τώρα είδες να δεις το stream μου που παίζουμε vehicle. Τι με νοιάζει για το Fortnite. Ωρε πούστη μου. Το Fortnite είναι για παιδιά. Άμα θες να παίξεις αντρικό παιχνίδι, παίξε PUBG. Έτσι μαλακία. Απαράτα μας. Μόλις απομακρυνθούμε λίγο από το λιμάνι, θα βάλω κύμα. Δεν βάζω ακόμα κύμα. Άσε να απομακρυνθούμε λίγο, να ξεφανιστεί το λιμάνι και μετά θα βάλω. Manual. Άνοιξε τώρα, ανοίγω κι εγώ. Chips Lover, το κανονικό Vehicle Simulator είναι demo ή version. Είναι demo, αλλά και demo ρε εσύ. Τόσο καιρό παίζω Vehicle Simulator, τι demo. Πληρωμένο το παιχνίδι. 2-7-5 έκδοση. Από κάτω λέει ο άλλος λιμάνι της Μαρόκο. Ποιο Μαρόκο ρε εσύ, Καρλόβαση λέμε, Σάμος. Καρλόβαση. Ποιο Μαρόκο. Με τρελάνουν ρε.
ανοίγεις πολύ την πορεία σου, ρε. Κλείσε και λίγο. Εντάξει, μην κλείνεις και τόσο. Ήρεμα το τυπώνει, δεν είναι αμάξι. Βάλε και ένα χειρόφωνο εκεί στη μέση. Ρεμίσω. Λέει εντάξει ρε μεγάλη ρέμιση, τι να ρεμίσω. Δηλαδή τόσο καιρό βλέπετε τα stream και ακόμα δεν έχετε καταλάβει πως παίζω. Αυτό είναι αυτονόητο. Βλέπεις, διαβάζεις τον τίτλο του βίντεο. Διαβάζεις την περιγραφή του βίντεο. Δηλαδή κάθε φορά που κάνω stream πρέπει να λέω τα ίδια πράγματα. Άγγελος δικαιολογημένος. Δεν έχω ανοίξει, δεν έχω ξεσουμάρει το χάρτη. Για να δεις που βρίσκομαι. Ωραίες, άμα δεις εδώ το χάρτη, δεν το ξεσουμάρω τόσο γιατί δεν λέει. Πρέπει να βλέπω κι εγώ που βρίσκομαι. Να ξέρετε, μόνο όλη την καλυμάνια παίζουμε. Αν μας αλλάξει έτσι η διάθεση, πάμε και σε κανένα ισπανικό σενάριο. Τώρα προς το παρόν παίζουμε εδώ Ελλάδα. Τώρα φαίνεται πιο ωραίο, έτσι όπως σε βλέπω από εδώ, φαίνεται πιο ωραίο το καράβι σου, με τα φώτα πίσω που έχω βάλει και όλα αυτά. Σε ένα λέω, Τάσο. Λέω φαίνεται πιο ωραία τώρα, λέω το πλοίο σου, ναι, με τα φώτα που έχω βάλει, δείχνει πιο όμορφο. Σίγουρα, ναι. Πριν είχε... Προβολές. Ναι, είχε βάλει κάτι προβολή στη γιαγιά του. Μα και το άλλο, τον Ντόβερ, το ίδιο πράγμα πάνω εκεί στη γέφυρα, κάτι προβολής τεράστιος. Φαντάζομαι. Δεν το έχεις προσέξει. Είχε πρώτα να ταξιδέψει αυτό. Μην το ταξιδέψεις καλύτερα. Τυφλώνει μύλες. Φαντάζομαι. Τέρμα μύλες στην πλάτη. Τέρμα μύλες. Εντάξει, ο άνθρωπος είπαμε δεν είχε ιδέα από πλοία. Απλά βρήκε κάπου να... Είδε ότι υπάρχει κόσμος που παίζει με πλοία και σου λέει εδώ θα ποντάρω. Θα δούμε εγώ, εσύ πήγαινε στο νέο, μπορεί να δώσω εγώ στο παλιό. Στο κεφάλι θα δούμε. Θα δούμε και τι... Μπορεί να δώσουμε στο νέο και οι δύο, δεν ξέρω.
Δεν θα το κρατήσω. Θα δούμε μέχρι τις 12. Ανάλογα. Νωρίς αργά. Ρε βρε μαλακισμένο, αυτός που γράφει έχεις μικρή πουτσα. Μήπως θέλεις να τη βάλεις στο στόμα σου βρε μαλακισμένο. Γαμώ τη μάνα σου, την πουτάνα, την καρκινιάρα. Και ο άλλος ο Νάσος Σίξης, άλλος μπάσταρδος αυτός. Γαμόμανος. Γεια σου Ακουμάνο, Ακουμάνος, Ακουμάνος Τιού. Κάτσε να ελαττώσω. Τους έχει πάει αγαμία γι' αυτό. Σε μέσα μέσα για να δέσω κι εγώ εκεί δίπλα.
Σε βλέπω καλά. Θα πέσει πάνω μου. Όχι τίποτα άλλο. Μετά πρέπει να σου κάνω φιλική δήλωση.
ξυπνήσει βραδιά του. Τι? Θα του ξυπνήσει, λέω. Έλα ρε μαλάκα. Θα πω σε σένα. Περίμενε. Για μπες σε μένα. Εντάξει, προβλέ. Ε, εσύ θα μου πεις. Πού είναι μια.
Αντώνης Παπαδόπουλος. Τζαμά το καράβι πήρες. Εντάξει, διαλέξαμε κάτι ελαφρύ να πάρουμε. Γιατί τα δικά μου μοντέλα είναι λίγο βαριά για το online. Και εκτός αυτού σήμερα θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν κάτσεις και παρακολουθήσεις το stream, θα καταλάβεις. Ήρθα λέει, ποιο λιμάνι είναι αυτό και επίσης γράφω ελληνικά όπως μου είπες. Φύγαμε από το βαθύ, Άγγελε, φύγαμε από το βαθύ, Σάμου πάμε πίσω πάλι, Καρλόβας. Μείνε συντονισμένο γιατί κάτι σημαντικό θα προκύψει. Και ό,τι δεν προκύψει θα σκύψει.
Λέει, γιατί λέει, έχεις τόσα dislikes. Σε κάποιους, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνω εγώ. Τι να κάνω. Παίρνει τα dislikes από τους εχθρούς. Ναι, από τους εχθρούς είναι. Από τους εχθρούς είναι. Ή από τους εχθρούς, ή κάποιοι που ζηλεύουν, δεν ξέρω. Όλοι μας όλοι αυτοί οι εχθροί. Οι εχθροί. Εχθρούς εννοείς haters. Είναι haters, τι, ποιοι άλλοι. Μητσί.
Λέει, σε μερικά live που κάνω μπαίνουν κάποιοι και με βρίζουν. Μιλάμε τι να πω, μήπως σου έγραψα μηνύματα κατά όπως... Καλά, ναι, με προηγουμένως με βρίζανε, χέστηκα. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ. Μικρός πρέπει να είναι αυτός, ε. Δεν ξέρω, σε πόση ώρα λεφτάνετε, δεν θέλουμε... Τι ώρα, κάτσα να δω. Σε κάνα μισά ώρα περίπου υπολόγιζε. Μισά ώρα το πολύ. Σε κάνα μισά ώρα. Για πες, όχι για πέντε. Για ρώτησε το πόσο ώρα είναι. Πόσο είσαι ρε Άγγελε, δεν μας λες. Okay. Όχι, είναι πολύ μικρούλης είναι. Οκ, okay, Άγγελες. Έντεκα. Πες του να μην κάνω τέτοια. Αφού μου κάνουν like και hate, θα διαγράφω το like. Τι τα διαγράφεις ρε, εγώ τα διαγράφω. Τίποτα να μην διαγράφεις. Τι πάει να πει επειδή σου έκανε dislike ο άλλος. Δεν κερδίζεις, ούτε χάνεις κάτι. Από τα like και τα dislike. Εγώ δεν βγάζω λεφτά από το YouTube. Εγώ το κάνω για να βλέπουν... Πώς να το πω, για διασκέδαση. Για κέφι ρε, για διασκέδαση, για φαν. Δεν χρειάζεται να τα διαγράφεις τα live σου. Κάποιος άλλος θέλει να παρακολουθήσει το live, όχι το live, αργότερα μπορεί να το δει, όταν θα τελειώσει πια να το δει. Ναι, αυτό, σαν ναι. Βίντεο, να κάτσει να δει. Όπως με το Μαλάκα, τον Χαγιάτε. Όταν τελειώνει τα stream, εγώ ας πούμε δεν το βλέπω την ώρα που κάνεις, το βλέπω πιο μετά. Όταν τελειώνει πια το stream. Mm-hmm. Φέρνει εκεί πέρα τη... την ξεμαλιασμένη την Βάσια. Ο άλλος του λέει την άλλη φορά έχεις λέει τόσα μουνιά τριγύρω και αντί να γαμάς λέει κάθεσαι λέει και μαλακίζεσαι. Καλά του λέει.
Δεν κατάλαβα τι λες εδώ. Τι λέει, τι λέει αυτά που λες τα γράφουν στο chat. Τι εννοείς? Εξήγησε λίγο. Πάντως, Μάκη, δεν ξέρω αυτό, πρέπει να ισχύει πάρα πολύ. Στοϊκά, λέει, τους χειρότερους καιρούς, από ό,τι ξέρω. Ισχύει. Ναι, ρε, αφού κατεβάζει όλο το Αιγαίο από πάνω. Ναι, τους χειρότερους όμως. Είχα δει κάτι με τον Πιλίνι, κατά τη στιγμή. Δεν ξέρω. Τι, 9, 10, δεν ξέρω τι ήταν. Πέρα στο εκάριο πολλές φορές. Έχω να περάσω το εκάριο όμως. Από το 14 έχω να περάσω. Από το Μύκονος, τώρα πια είμαστε μόνο εδώ Κυκλάδες. Δεν βγαίνουμε παρά έξω. Αλλά και οι Κυκλάδες που είμαστε, μας βγαίνει ψυχή εκεί πέρα. Κάθομαι τώρα με τα ταχύπλοα πιο πολύ, τώρα με τα συμβατικά, δεν ξέρω, έχω να δουλέψω σε συμβατικό από το 14. Τώρα που έχω μπλέξει με τα ταχύπλοα, της πουτάνας γίνεται. Μέσα στο καράβι δεν περπατάς, πετάς. Όταν μπαίνουν οι επιβάτες τους δίνουν με φτερά. Πετάς. Όταν έχει και καιρό είναι δύσκολο, είναι πολύ. Όταν έχει καιρό είναι όλοι καθισμένοι, δεν σηκώνεται κανένας. Επιβάλλεται. Α, λέει μωρέ ο Άγγελος γιατί έβριζες, λέει πριν. Γιατί αυτοί που βρίζουν, μου έρχονται τα μηνύματα, αλλά δεν εμφανίζονται στο chat, μου τα βγάζει σαν, σαν αναφορά, ότι τα είναι, πώς το λένε, ακατάλληλο περιεχόμενο. Δεν τα εμφανίζει στο chat, γι' αυτό τους βρίζουν. Έστω το Innsmore δεν είναι από Φιλανδία. Αυτό το καράβι μου θυμίζει ένα καράβι από τη Φιλανδία. Δεν είναι το Μαριέλα που πιστεύει αυτό, το πλήρες της Αναστασία. Ναι, αλλά για ποιο από τα δύο λέει όμως, το Innsmore ή το Holgersson? Νομίζω το Innsmore, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να το κάνω όλα. Για ποιο από τα δύο λες? Λογικά το Innsmore θα λέει, αλλά μπορεί να κάνω. Το Innsmore κατασκευάστηκε, νομίζω στη Γερμανία. Για κάτσε λίγο. Δίπλα έπεσα, Ολλανδία. Ολλανδία. Και ο Χόργερς είναι που φτιάχτηκε η Γερμανία. Γερμανία, Λούμπε. Τίσκλαντ. Είναι εκεί, Τίσκλαντ, είναι εκεί, Γερμανία. Γερμανία, ναι. Έχουμε να κάνουμε με έναν Γερμανό και έναν Ολλανδό. Ο υπτάμενος Ολλανδός. Ο Fly Dutchman. Δυστυχώς εμείς δεν φτιάχνουμε τέτοια βαπόρια. Θα μπορούσαμε πώς το ξέχασες, πες του, ρε, αφού είναι δύο πλοία. Τι λέει? Ποιο,
Ξέχασα το όνομα του. Ποιανό, ποιο, σε, από ποιο όνομα ξέχασε, ποιανό όνομα ξέχασε, του πλοίου. Αυτό που παίζουμε ή αυτό που είπε ότι μοιάζει. Α, μάλλον ναι, μπορεί να εννοεί αυτό που μοιάζει. Μπορεί. Ποιο πλοίο μοιάζει με αυτόν εδώ και ποιο από τα δύο μοιάζει και τα δύο έχουν δύο τσιμινιέρες. Στη Βιλανδία πάνω εκεί πιο πολύ είναι με μονές τσιμινιέρες. Ναι, όντως. Πολύ θα ήθελα να βλέπω κάποια στιγμή μετά από χρόνια να ερχόντουσαν αυτά τα βαπούρια στην Ελλάδα και να αντικατιστούσαν κάτι Σάμος, κάτι Ρόδος. Ναι ρε μαλάκα, αφού είναι πιο ευέλικτα από όλα αυτά. Πιο... Σίγουρα είναι, αλλά το λέω με τόσο ότι... Ούτως ή άλλως, τι να την κάνουν. Οι ίδιοι γεράδων κάνουν. Κάνουν και τα δύο μεγάλους καταπέλτες. Αν θα πεις έχουν τεράστιους καταπέλτες και δεν ξέρω αν κάνουν στα λιμάνια. Αυτό για τα λιμάνια. Αλλά ποιος τα γαμάει τώρα, τι... ανοίγεις εκεί τον καταπέλτη... Εντάξει, ο μισός θα είναι έξω το λιμάνι. Βάζεις σκόνους. Εκεί πέρα γιατί λες περάστε από εδώ για να μην πέσετε στη θάλασσα. Σιγά τώρα. Η έμπλωση είναι ένα μόσχαλα. Ναι. Άλλωστε την ταχύτητα δεν τη χρειαζόμαστε. Αυτά πάνε μέχρι 19-20. Τόσο. Ναι, ούτως άλλως με τα δικά μας τόσο πάνε. Όχι, το ίδιο είναι μόνο 22 μας. Και αυτό και ο Χόλγερσον πάει μέχρι 22, αλλά δεν τα ανοίγουν 22. Μέχρι 22 είναι και ο Χούλκερσον. Ναι. Νομίζω λίγο παραπάνω. Ναι, 22 είναι. Στο CPAX 22. Βασικά για την ακρίβεια 21 και 8 είδα κάπου εκεί. Και το Χούλκερσον δεν έχει άξονες, έχει ελικοπηδάλια. Ναι. Αλλά ρε φίλε είναι... Δεν τα... Ξέρεις γιατί πάνε όλοι στην Ιαπωνία και αγοράζουμε από όλοι, γιατί είναι πιο φθηνά. Στην Ιαπωνία είπες. Ναι. Ναι. Είναι πιο φθηνά τα βαπόρια τους εκεί, γι' αυτό πάνε και παίρνουν. Εσύ. Τα ευρωπαϊκά ρε φίλε είναι πανάκριβα. Φαντάσου τα δικά μας τα super fast και τα πούλησε ο άλλος 30 εκατομμύρια. Άντε εσύ να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο βαπόρι, 20ετίας, 30 εκατομμύρια. Απίστευτο. Γιατί τόσο κοστίζουν. Αυτά δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Να το ξέρεις, αυτά δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, τα ευρωπαϊκά δεν ξέρω, τρελαίνομαι για τα ευρωπαϊκά. Και τα τσαπώνα μου αρέσουν, και τα Ιαπωνέζικα μου αρέσουν. Όχι μόνο μου τα Ιαπωνέζικα, πρόσεχε. Τα τσαπώνα μου αρέσουν, αλλά πια μου αρέσουν, είναι ωραία. Είναι ωραία, τα Ιαπωνέζικα. Αλλά ούτε όλα τα ευρωπαϊκά έτσι. Καλά, έχει, και κάτι, έχει κάτι ευρωπαϊκά που είναι εκτρώματα. Όπως. Ας πούμε το Viking Grace που βάλανε εκεί πέρα ένα κέρατο στη μέση. Α, το είδες, είναι το δάτιο του σκράμπερ του. Ποιο σκράμπερ, μωρέ μαλάκα, την ανεμογεννήτρια. Α, το όχι, λες το... Λες... Ναι, αλλά είχε βάλει σκράμπερ αυτό. Δεν, εντάξει, εγώ σου λέω και το κέρατο που βάλε εκεί στη μέση. Καλά, για τα σκράμπερ το έχουν παραγαμίσει κάτι άλλο που έχω δει τη DFDS. Και τη Βρήτανη. Α, καλά. Το άλλο το. Πώς το λένε. Pontave. Το Pontave, ναι. Πώς το έχουν κάνει έτσι. Ένα κουτί επάνω έχουν χτίσει. Απίστευτο, ναι. Απίστευτο, είναι και πόσο. Το σκράμπερ υποτίθεται ότι είναι μια μικρή σωλήνα που. Μικρή σωλήνα, βέβαια. Αντικαθιστά τις εξαγωγές. Τις παλιές με τις καινούριες και αυτοί χτίσανε ολόκληρο. Χτίσανε ένα βαπόρι από πάνω. Τραγικό. Χαλάσανε πολύ, κάποια βαπόρια τα χάλασαν πάρα πολύ. Ο Βάμε στην Ελλάδα δεν ξέρω τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχουμε ζήσει τα σκάλες όπως... Στα παλάτια πηγαίνανε πολύ. Για ποιον λέει ο Άγγελος, Σύρο δε με λέει γιατί είχα δει ένα βίντεο που ήσουν Σύρο. Σχίζει. Ποιον λέει εμένα, εγώ δεν μένω σύρο, καμία σχέση.
Για να το είδε. Μπορεί να είναι live stream. Τι, επειδή... Α, τι και τι, επειδή κάνουν live stream σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, σημαίνει ότι, ότι είμαι από εκεί. Όχι, καμία σχέση. Είχα καιρό να παίξω χειροκίνητα, αλλά τα τελευταία δύο ταξίδια τα κάνω με manual. Εμένα και πάνω με χειροκίνητα, δεν ξέρω γιατί. Έχεις το χάρτη και ανοιχτό και πας, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί, ούτε να σου πω κάτι προσωπικά, ούτε στο κανονικό, όταν παίζω και μόνος μου, δεν βάζω waypoint. Μια... Το κάνω τελείως χειροκίνητο. Μια φορά είχα παίξει χειροκίνητο, μάλλον την πρώτη φορά που είχα παίξει χειροκίνητα ήταν με επί Virtual. Είχα πάρει το Marina από Πειραιά για Σύρο. 4 ώρες χειροκίνητα. Με το θύμισες. Για σένα λέει. Δεν είμαι εγώ από τη Σύρο. Τι σχέση εγώ με τη Σύρο, καμία σχέση. Δεν το πούμε, έχεις. Μετά το Καρλόβαση θα γίνει αυτό που λέγαμε. Χολόνικα. Χολάνικα πες του λέγεται. Ποιο? Στένα που λέει. Λέγεται Στένα... Α, ναι. Α! Με τις δύο τσιμινιέρες, ναι. Εντάξει, αυτό πάει πάνω εκεί, ναι, Φιλανδία, στο Μπούτσοκ. Όχι, αυτό κάνει... Τραβεμούν. Πώς το λέμε το λιμάνι εκεί πάνω, Τραβεμούν. Τραβεμούν. Εκεί πάνω κάνει αυτό. Τρελεμπορκ, δεν θυμάμαι. Όχι Τρελεμπορκ, Τρελεμπορκ πάνε τα άλλα. Πάει ο Χόλγκερσον, ο Πίτερ Παν. Τον Σόγερ, ο άλλος πώς τον λένε, που είναι αδερφάκι του του Σόγερ. Ο Μέκλερ Μπούμ, το Μέκλερ Μπρουκ. Α, αυτός ο Μέκλερ Μπρουκ, ναι. Τι λέει. Είσαι, το είχα δει ότι ήσουν στη Σύρο και έλεγε ένα αντίο σε ένα καράβι, θυμάμαι. What? Α, κάτσε ρε! Μάλλον αυτός λέει το βίντεο με το Λισός, ρε. Αυτό δεν είναι στη Σύρο, αυτό είναι στο Βιετνάμ. Ποια Σύρο, εκεί πέρα είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι, δεν μπορώ ειλικρινά. Εκεί είχαμε διαφορά, 5 ώρες μπροστά πηγαίναμε. Τραγικό. Όχι, ξέρεις τι, νομίζω ότι το Βιετνάμ είναι μετακόμιση στη Σύρο. Τι? Νομίζω ότι το Βιετνάμ είναι μετακόμιση στη Σύρο. Εντάξει, κλείνω λίγο βράδυ. Αφού το γράφω στο βίντεο, ρε. Κάτω γράφω στην περιγραφή του βίντεο, γράφω αναλυτικά, δηλαδή την περιγραφή του βίντεο να διαβάζετε. Όχι, δεν διαβάζετε. Εγώ πάντα διαβάζω την περιγραφή. Γιατί έχω μάθει να, όταν βλέπω ένα βίντεο με παιχνίδια, ψάχνω και βρίσκω την περιγραφή, μήπως βρω το μοντάκι, γιατί και συνήθως βάζουν mods στην περιγραφή. Ναι. Λοιπόν, σε 10 λεπτά φτάνουμε. Και λιγότερο. Εσύ πας μέσα, εγώ πάω έξω. Α, αυτή τη φορά αλλάζουμε. Ναι, αυτή τη φορά αλλάζουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Τι λέει? Ναι, γι' αυτό λέει, ναι, γι' αυτό το βίντεο σου λέει, μπερδεύτηκε. Πέρασε το, νομίζω ότι ήταν η Σύρος. Εντάξει, και από ορθογραφία βλέπω, εσκίσουν όλοι. Σύνταξη, φωτογραφία, εντάξει, μαλάκα. Τι να κάνουμε, δεν έχουν όλοι
το μυαλό το δικό μας. Αλλά εγώ πάντα... Δεν ήμουν ποτέ, ποτέ δεν ήμουν ανορθογράφος. Και αν έκανα ορθογραφικό, το διόρθωνα αμέσως. Τόνους έβαζες. Τόνους, τι είναι η τόνη. Λίγο τι τόνο ρε μαλάκα, τι σύντομο, σύντομη γραφή έκανα. Τόνους, μου ζες και τόνους. Οπότε κάναμε αρχές, θυμάμαι, οξύες, κύριες, οξύες, βαρύες. Ναι, α, καλά. Πεσπομένη, δεν βάζαμε όλα. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, πήρα το βιβλίο το... των αρχαίων και το έκαψα μπροστά στη δασκάλα. Σοβαρά. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, για, μη ζει και τα αρχαία σου, λέω. Πάρ' τα αρχαία μου. Ναι, μα του το είχα πει κιόλας. Όλα αυτά που κάνουν, τη λέω με τι θα βασιαστούν. Όταν θα πάω να δουλέψω, τη λέω θα του λέω τα αρχαία. Μήπως θα φορέσω και καμιά. Κάνα μανδύα εκεί, να φορέσω και μουσια και να το παίξω κανένα αρχαίο Έλληνα. Άρα πώς μάθεις το φάνε. Ναι. Παίρνικες. Χωράς την κοινωνική, εντάξει, για 10 μέτρα παραπάνω θα χωρέσω. Αχ, πολύ γέλος. Κάτσε να συγκεντρωθούμε τώρα γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί χωράει να ανοίξει κατά βέλη. Όχι, θα πλάγω, θα πλάγω όχι όταν ανοίξει. Χωράει να πέσει ο κατά βέλη. Να ξαναμαντήσει να ανοίξει το χάρτη. Πιο μεγάλος είναι ο κατά βέλη από ότι προβλήτα. Αυτά είναι που σας φέρνουμε βαπόρια πολυτελείας, μιλάτε κιόλας. Μιλάτε. Έχουμε και λόγο και
10 η ώρα φύγαμε από εδώ. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 1 ώρα και 45 λεπτά, καλά. Ρωτάει ο Άγγελος, ταχύπλο έχεις? Όχι! Πού το έχεις το ταχύπλο? Ολόκληρο βαπόρ, 190 μέτρα. 190, 190 το δικό μου, 182 το αλουνού. Αγνοφαίνεται. Βλέπει μέσα τη γέφυρα που είναι όλο λαμπάκια, ιστορίες, κουμπάκια, σου λέει ταχύπλο. Ναι, αλλά φαίνεται κιόλα το έχει έξω και απ' έξω. Ναι, το έχει και απ' έξω, φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Έχει δύο καρίνες. Ο Ίνις Μόρτι είναι περιοχή της Ιρλανδίας. Ναι, είναι νησί νομίζω. Κάτσε τώρα πως θα γυρίσω, πρέπει να... Χώσω όσο πιο μέσα μπορείς. Okay. Πήγαινε στη μέσα μέσα, την τέρμα μέσα αριστερά προπλήτα. Εκεί θα έχουμε βλάβες ενίκο. Μαλάκα, τι βάζω εδώ μέσα. Και την πλώρη σου κράτα την αριστερά όπως είσαι τώρα. Λοξά αριστερά δες. Μη δες εσά η σιά με την προβλήτα. Δες έτσι λίγο λοξά αριστερά μέχρι να μπω να γυρίσω. Πώς χωράει το Ρόδος εδώ μέσα, τα ίδια μέτρα είναι. Καλά, ναι. Ωραία, περίμενε.
Ah,
Λοιπόν, τι λέει εδώ, δεν λέει ότι του φίλου σου είναι ταχύπλο, απλά άμα έχει εσύ στο παιχνίδι αυτό ταχύπλο. Ξέρω το... Είναι το ταχύπλο. Ναι. Αν τρακάει το πλοίο, τι γίνεται. Πηγαίνει στο διάστημα. Κυριολεκτικά, άμα τρακάρει. Όσοι φύγουν από το stream τώρα θα χάσουν τη συνέχεια. Γιατί τώρα, τώρα αρχίζει το καλό. Άντε, λύξε τη βάρκα. Πάμε τώρα. Πάμε φούρνους. Ναι. Να ψήσουμε κουλουράκια. Thank you.
Γεια σου και εσένα, pro gamer. Ναι, το νησί ανάμεσα Σάμο και Καρία είναι η Φούρνη. Εκεί θα πάμε εμείς. Μάνια και αυτά, ε. Ανάποδα τελείωσε. Για να μπεις μέσα στο λιμάνι πρέπει να κάνεις 360 μοίρες. Όλους. Δεν λέμε τίποτα.
Όχι, σου φάνε σε ρομό ρε πάνω. Με πέταξε. Έλα ρε μαλάκα. Ξαναμπες. Ξαναμπες. Μπορείς επειδή γράφεις στο chat πολύ. Για το chat που γράφω. Πες μου αν σε βάλει. Και είπες μου όταν μπεις και ξεκινήσεις. Ελπίζω να τα έχεις και αποτυπώσει όλα αυτά που μου έγραψα. Αν δεν τα έχεις αποτυπώσει, περίμενε. Αν δεν τα έχεις αποτυπώσει, κάτσε. Είσαι, εδώ είσαι. Πάλι σε πέταξε. Πάλι σε πέταξε, ρε μαλάκα. Μην αρχίσουμε τώρα τα ίδια. Να κάνω εγώ. Κάνε εσύ. Είναι αποθηκευμένα τα οπλία. Μάλλον. Μερικά είναι. Τα έχω προθιεύσει. Και η άλλη ψαρόβαρκα. Είναι όλα τα βάλα. Για πες.
Έτσι, συνεχίζουμε. Οπότε το νους. Κάτσε, ακόμα θέλω πως είναι μίλια. Θα σε πω. Θέλω 5,9 μίλια. Αυτά μίλια. Για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ένα αστειοφόρο σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει μηχανική βλάβη και παρουσιάζει εισρωή υδάτων. Στο σκάφος επιβαίνουν δύο άτομα, ένα άντρας και μια γυναίκα. Είναι κοντά μας και θα πάμε να παραλάβουμε τους ναυαγούς, να βοηθήσουμε. Τη βάρκα να δείξουμε εγώ ή εσύ. Θα φτάσουμε εκεί πρώτα με το καλό και βλέπουμε. Γιατί τώρα έχουμε δύο πλοία, κανονικά. Τι? Τώρα έχουμε δύο καράβια. Στον τόπο εκεί, στόχο.
Σύγχρονο χωρίς πλάκα. Αλήθεια, πού σας είχε τυχίσει. Μια φορά. Τι θυμάμαι, στο Χίος ήμουν στο Μύκονος. Α, τότε έτσι. Πολύ παλιά. Και πού είσαι, θυμάσαι που έγινε. Πού άλλο, η Χίο η Σάμου ήμασταν. Μετανάστες ήτανε. Όχι, τέτοιο, σκιοφόρος κάπως ήταν. Απλά τους χάλασε. Έχει δείξει και στο Χίος. Ναι ρε. Και στα δύο. Να το μικρό είναι πιο ωραίο μέσα, ήδη. Πρωτεύθυριο, πιο ωραίο, εσωτερικά. Δεν ξέρω, εγώ το έχω τελευταία φορά που πήγα στο τέτοιο, το Μύκονος ήταν το 14, από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καλό και πολλά, νομίζεις. Όχι. Τώρα θα αλλάξω. Θα πάω για την Ισία και στο το μπάσαρα το πλοίο το βλέπεις πιθανά. Το σκάφος. Α. Να πω καθόλου. Στο ραντάρ μου δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω. Πήγανε για ύπνο. Δεν μας βλέπει κανένας. Δεν ξέρω, δύο άτομα λέει. Εγώ είμαι ο ένας, ο άλλος ποιος είναι. Εγώ. Έλα ρε μαλάκα. Τώρα πάνω στο καλό. Του πούστε το, 10.30 είναι ακόμα. Για μένα είναι νωρίς. Για αυτή η ώρα είναι νωρίς. Δεν τι μιλάω μαζί σου. Τι να πω. Κοινοποίησε το strip παντού. Διαφορά. Το πιες στο ραντάρ σου. Είσαι πιο κοντά εσύ. Ναι, γι' αυτό. Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε στον ορίζοντα. Ναι, σε λίγο θα βρεις. Έχω πάρει τα κιάλια, φοράω και τα γυαλιά. Δεν βλέπω τίποτα. Μόνο ένας βλέπει τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, αυτό παίζει μια φορά. Το έτσι παίζει. Μια δείχνει ότι βλέπει ένας, μια δείχνει ότι βλέπει δύο. Κάτσε τώρα να φορέσω τα γυαλιά τα Ray-Ban και με τα κιάλια κιόλας. Γυαλιά, Ray-Ban και κιάλια μαζί. Από την βάρκα δεν είσαι εσύ. Εγώ πάω πρώτο, αλλά εγώ λέει κάτι. Θα τη ρίξω εγώ ρε. Να μου το κεράτο μου. Εγώ θα κατεβάσω το κινητό και θα κάνω κύκλους αν είναι. Ναι. Κάνε drifting. Στο κουτζίντο. Πάσα.
Δεν το έχω πιάσει ακόμα στο ρωτά. Το βλέπω με τα Ray-Ban. Δεν το έχω πιάσει ακόμα στο ραντάρ, αλλά το έχω πιάσει με τα Ray-Ban, τα γυαλιά. Τα Ray-Ban. Ωραία. Είσαι καλός. Εγώ θα πάω από τα αριστερά του. Εντάξει, εγώ πάω τα δεξιά. Κάτσε να δούμε για το Night Vision, πώς είναι εδώ. Φαίνεται καλύτερα έτσι. Ο Μπάσαρδος γιατί δεν έχει μαζέψει τα σέιπ, τα πανιά του. Να παρασέλνουμε τα ρεύματα και ο αέρας. Τον έκλεισε και στο ραντάρ μου, ναι. Κάτσε να του πηλήσω το φλιτσέ. Εσείς οι καριόλιδες, μαζέψτε τα πανιά σας. Μίλα τους κι εσύ. Τι να σου πω. Κάτι ανάλογο. Μαζεύτε τα πανιά ρε. Που πάτε ρε. Μην πλησιάσεις τόσο κοντά. Όχι, θα φύγω, θα φύγω. Αρχίζω και λατώνω ταχύτητα εγώ. Πρόσεξε γιατί αυτός έχει δρόμο, τον παρασύρουν τα ρεύματα. Θα το κυκλώσω. Θα πέσει πάνω σου. Καλύτερα να στρίψεις δεξιά. Κάποιος λέει παιδιά, πίστευτε. Άμα δεν κατεβάσει τα πανιά, αυτός πες εδώ, τον παρασύρουν τα ρεύματα. Πήγαινε από τα δεξιά του. Έχεις έρθει τελείως ανάποδα, πρέπει να πας δεξιά. Τι θες τώρα, να σε χτυπήσω με τα Ray-Ban? Έπρεπε να πας πιο κάτω. Κοίτα τώρα, αν δεις. Δεν πειράζει. Θα αλλάξω πορεία. Άρχισε να έχει κλώσει, τον έχω κάνει σχεδόν. Δεν έχω κυκλώσει. Πού τον έχει κυκλώσει, μωρέ μαλάκα, τον εαυτό σου έχει κυκλώσει. Ρε, όμως αυτό, έχει ταχύτητα εδώ πέρα, τα ρεύματα. Και εγώ είμαι μόνο. Αφού είναι βάσταρδο.
Αφού δεν έχουν, κατεβάσει. Αφού δεν έχουν κατεβάσει τα πάνια, δεν βλέπεις ότι τα πάνια είναι πάνω. Κάτσε να δω τι πορεία έχει αυτός. Κάτσε να κάνω κράτο τελείως του μηχάνης. Κάτσε να βγω στο κατάστρωμα, δεν βλέπω εδώ τα τζάμια με θολώνουν. Όπα, ναι, όταν βλέπω. Θα κάνω μία βόλτα γύρω από αυτόν. Περίμενα δύο λεπτά. Κατεβάσαν τα πανιά, επιτέλους. Αρχίζω και μειώνω ταχύτητα. Ωραία. Πού είσαι? Έλαγα, έλα από τα αριστερά. Έλα να τον προσεγγίζουμε σιγά σιγά. Παρακολουθείτε επιχείρηση διάσωσης. Έχει μειώσει πάρα πολύ η ταχύτητα. Πλησιάσουμε λίγο ακόμα. Έλα πιο κοντά εσύ όμως. Εγώ το αφήνω το τιμόνι μου όλο αριστερά και κάνω κράτη τελείως. Δεξιά και λέω. Κάνω το τιμόνι μου είναι όλο δεξιά. Έχω κάνει κράτη τις μηχανές. Εσύ έλα κάνε όλο αριστερά και να τον έχεις από τη δεξιά σου πάντα. Από τη δεξιά μεριά να τον έχεις. Γιατί αυτός κατευθύνεται προς τη στεριά. Όπως πάω. Όπως πάω ή να έρθει από την άλλη πλευρά. Αριστερά, 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 στρίψε αριστερά. Γιατί αυτός κατευθύνεται προς τα προς τη στεριά. Μας πάει εκεί στα αρχικά γιατί μετά ξεχάσε το. Οκ. Και άλλο αριστερά. Να πάει τελείως αριστερά το βαπόρι σου. Όσο πιο μπορώ. Ωραία. Πλησίασε τον τώρα. Για να ταχύτητα έχει αυτός. Έχει μειώσει πολύ, 10,6 πάει, μισό μίλι. Μη στρίβεις δεξιά, κράτησε το πορεία. Και μην τον πλησιάσεις πολύ κοντά. Okay.
Όλο αριστερά κάτω τώρα. Όλο αριστερά. Όλο αριστερά. Και άστο να πάει το βαπόρι. Μην κόψει καθόλου ταχύτητα. Άστο να πάει με τα ρεύματα. Όλο αριστερά και άστο να πάει μόνο του. Τέσσερα πήγε. Ίσως φταίει τα ρεύματα τα πόνερά σου. Ωραία, κράτα το εκεί το βαπόρι σου. Ωραία, κράτα το εκεί. Κάνε κράτη. Βάλει λίγο ανάποδα και κράτα το εκεί το βαπόρι σου. Να έρθω κι εγώ στα ίδια με σένα περίπου. Και ρίχνω βάρκα. Κάνε λίγο ανάποδα. Κάνε λίγο ανάποδα. Εγώ τώρα τον έχω πλευρίσει το καιρό. Τον έχω κόψει τελείως. Τον έχω κόψει τελείως τον καιρό. Έλα στο ίδιο περίπου ύψος με μένα, έλα. Κράτη εδώ πέρα. Ωραία. Για να μην πάει πιο μπροστά. Έλα περίπου στο ίδιο ύψος με εμένα, εσύ, για να κρατάς όπως είμαι εγώ. Να έρθω πιο πίσω, δηλαδή. Ναι, έλα πιο πίσω. Έλα πιο πίσω γιατί θα μετρώνε τα ρεύματα. Εντάξει, φτάνει. Εκεί, πώς είσαι, εκεί. Όχι! Δεν βρέθηκε, μου λέει. Τι δεν βρέθηκε. Σε πέταξε. Όχι, όχι, μέσα είμαι. Δεν βρέθηκε λίγο βάρκα, δεν ξέρω τι γίνεται. What? Σε πέταξε εσένα. Ναι, εμένα με πέταξε.
Πώς την έχεις ονομάσει, Lifeboat το έχω κάνει εγώ. Ναι, και εγώ, όπως μου είπες. Μία λέξη, μία Lifeboat. Ναι, κανονικά, ρε. Κάτσε να ξαναμπω. Είναι η μπάρκα. Μέσα με την μπάρκα που είναι πολύ μακριά. Είναι η βλέπω. Το στιοφόρο λέω, το στιοφόρο. Να το στιοφόρο. Τη βάρκα τι φας τώρα, γιατί δεν την είδες. Δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίζει. Έλα ρε μαλάκα. Ξέρεις τι σε πετάει, μόλις βάζω τα φώτα. Μόλις ανοίγω τα φώτα. Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνει. Και μπες σε μένα. Περίμενα δύο λεπτά να δοκιμάσω κάτι με το πάρκο. Τι είπες? Ωραία, για δοκιμάσαι τώρα, να πεις. Έβαλα και την πάρκα. Με πέταξε. Κάτι με την βάρκα αυτή. Ναι. Τι φταίει τώρα με την βάρκα. Δεν ξέρω τι είναι.
Τι πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Άμα είναι κλείνω, ρε. Και άμα... Τι κλείνεις, ρε, μπορείς να την κάνω. Μόνος σου. Γιατί μας πετάει με την πάρα, γιατί να κάνω. Τι γράφει ρε αυτό. Τι. Τι γράφουνε. Yes. Αυτός έχει φτιάξει ένα κάρο προφίλ. Ζέρεις. Φτιάξε σερβερ εσύ και βάλε μόνο τη βάρκα. Πού να το φτιάξω το σερβερ. Ναι. Πού να το φτιάξω το σερβερ. Κάνε ένα σερβερ εσύ ρε παιδί μου και βάλε μόνο τη βάρκα. Προσεγγίσει το ιστιοφόρο και κάνω παραλαμβή των δύο λίθιων. Thank you.
Σε πέταξε. Έβαλες τίποτα. Όχι. Βάλτε... Α, με πέταξε. Ναι. Ακόμα δεν μπήκα. Άμα. Τώρα. Τώρα είσαι μέσα, δεν ξέρω.